Πόσο φρέσκα είναι τα ψάρια που τρώμε, μπορεί κάποιος να το αποδείξει. Οι περισσότεροι το κρίνουμε εμπειρικά από την ελαστικότητα, τα μάτια και τη μυρωδιά. Η επιστήμη έχει την απάντηση και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, που σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και το Τμήμα Λίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανέπτυξαν τη διαστημική τεχνολογία ενός φασματογράφου σε μια εφαρμογή για να δείχνει το πόσο φρέσκο είναι ένα ψάρι. Η ομάδα εκεί πέρα που είχε φτιαχτεί, διότι αυτό, έτσι, αυτή η γνωριμία και αυτή η συζήτηση έγινε με μια ημερίδα που γινόταν στο ΕΛΚΕΘΕ, η ερώτηση ήταν αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε στα ψάρια. Οπότε έτσι ξεκίνησε η συζήτηση αν μπορούμε να φέρουμε αυτή τη διαστημική σε εισαγωγικά τεχνολογία στο κομμάτι της τεχνολογίας τροφίμων και στην, αυτό το πρόβλημα που είχαμε, που είναι η καταγραφή της ποιότητας, έτσι, της φρεσκότητας δειγμάτων ψαριών. Η κάμερα του Φρέσκο είναι το πρώτο βήμα από το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για το εργαστήριο τσέπης, που είναι ένα όραμα ετών. Είμαστε πρώτοι όμως που φτιάχνουμε ένα φορητό σύστημα. Τα προηγούμενα συστήματα δηλαδή ήταν κάτι μηχανήματα τα οποία ζυγίζανε πολλά κιλά, ήταν σταθερά, θέλανε σταθερούς σημάντες, σταθερά πράγματα, δεν ήταν εύκριστα βολικά και δεν είχαν εφαρμοστεί και ιδιαίτερα στην πράξη στο κομμάτι της αλίας. Το δικό μας, ας πούμε, η δικιά μας καινοτομία είναι ότι είμαστε οι πρώτοι που ουσιαστικά φτιάχνουμε ένα τέτοιο σύστημα το οποίο είναι φορητό, εύχριστο και έχει αυτή την τεχνολογία και μπορεί να την κάνει εύκολη στο χρήστη. Το Φρέσκο μπορεί να ελέγξει 10 είδη ψαριών που κυριαρχούν στις ελληνικές θάλασσες, όπως είναι η σαρδέλα, η τσιπούρα, το λαβράκι, το φαγκρί και ο ροφός. Αυτή η κάμερα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει φως σε περιοχές που δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Το ανθρώπινο μάτι, δηλαδή, εμείς μπορούμε να δούμε σαν άνθρωποι 3 χρώματα στην πραγματικότητα: το κίτρινο, το πράσινο και το μπλε. Αυτά που λέμε εμείς χρώματα, στη φυσική τα λένε μήκη κύματος, είναι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του φωτός. Αυτή η κάμερα λοιπόν μπορεί να δει πράγματα που είναι στο λεγόμενο εγγύς υπέρυθρο, δηλαδή είναι πράγματα που δεν βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Μπορεί η κάμερα να τα καταγράψει και από εκεί κωδικοποιούν στην πραγματικότητα κάποιες χημικές μεταβολές. Δηλαδή είναι κάποιες χημικές μεταβολές λόγω της αλίωσης του τροφίμου, οι οποίες αυτή η κάμερα έχει δυνατότητα να τις δει. Προς το παρόν, δεν μπορεί ο καθένας από εμάς να έχει, για παράδειγμα, στο κινητό του την εφαρμογή Φρέσκο, αφού ο εξοπλισμός κοστίζει περίπου 30.000 ευρώ, αλλά οι ιχθυόσκαλες έμποροι και σούπερ μάρκετ που διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες θα μπορούσαν να έχουν τον εξοπλισμό για τις συμφωνίες στην τιμή, αλλά και οι υπηρεσίες ελέγχου της δημόσιας υγείας. Και ο έμπορος, ο οποίος θα θέλει να αγοράσει, και αυτό τον ενδιαφέρει να βρει έτσι τι γίνεται, και μάλιστα τον ενδιαφέρει αν σε ένα τελάρι, τέλος πάντων, πώς τα λένε, έχει διαφόρων ημερών να ξεχωρίσει τι είναι και ποιος είναι ο σωστός κτλ. Επίσης, μια βασική αρχή, μια βασική μάλλον εφαρμογή είναι από εταιρείες ή τέλος πάντων σούπερ μάρκετ ή μεγάλους οργανισμούς που τα έχουν αυτά, όταν αυτά πλέον δεν είναι στην έξτρα φρέσκια ποιότητα που να θέλουν να τα πουλήσουν, αν είναι αρκετά φρέσκο ώστε να μπορούν να τα κάνουν άλλα πράγματα. Και το άλλα πράγματα είναι από τα κάνουμε άλλες διαδικασίες, με διατροφικές, μέχρι να το κάνουμε και ηχθυάλευρο. Οπότε να το δίνουμε σαν τροφή. Οπότε είναι στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Zero waste, δηλαδή αυτό το οποίο θα το φάνε οι άνθρωποι μια χαρά, το υπόλοιπο να δούμε τι θα το κάνουμε. Ως ένα επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η πιστοποίηση εστιατορίων για τη φρεσκάδα των ψαριών που προσφέρουν στους πελάτες.